Την προφυλάκηση του 35χρονου κτηνοτρόφου από την Κίσαμο, που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα κατηγορούμενος για τον βιασμό μιας 16χρονης και για αποπλάνηση τουλάχιστον 6 ανήλικων κοριτσιών, διέταξαν το μεσημέρι ανακρίτρια και εισαγγελέας Χανίων. Ο κατηγορούμενος προσήχθη στις 10 το πρωί στην ανακρίτρια για να απολογηθεί για συνολικά 8 αδικήματα, από τα οποία τα 2 κακουργηματικού χαρακτήρα. Απολογούμενος στην ανακρίτρια Χανίων, ο 35χρονος επιχείρησε να αντικρούσει τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Ειδικά για τις κατηγορίες του βιασμού κατά εξακολούθηση και της αποπλάνησης ανηλίκων, ο 35χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά στη συνευρεσή του με 16χρονη, υποστήριξε ότι έγινε με τη θέλησή της. Μάλιστα, φέρεται να είπε ότι η ανήλικη επιχείρησε να τον εκμεταλλευτεί οικονομικά. Αναφορικά με τις καταγγελίες περί αποπλάνησης κοριτσιών μέσω Facebook και μέσω Instagram, κατέθεσε ότι δεν ευσταθούν και μάλιστα ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καν γνώσεις χρήσης του διαδικτύου. Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται πριν από περίπου 2 μήνες, όταν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Κισάμου προχώρησαν σε κατοίκον έρευνα μετά από πληροφορίες για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και περί ναρκωτικών. Στη διάρκεια της έρευνας, στο κινητό τηλέφωνο του 35χρονου βρέθηκαν φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών. Η έρευνα προχώρησε και λίγες ημέρες μετά, 6 κορίτσια τα οποία εντοπίστηκαν σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο κατήγγειλαν ότι ο φερόμενος ως δράστης τις είχε προσεγγίσει στο Instagram ή το Facebook με ψεύτικα προφίλ. Μία από τις ανήλικες κατήγγειλε ότι ο 35χρονος την έπεισε να συναντηθούν και να συνευρεθούν ερωτικά, κάτι που συνέβη επανειλημμένα και χωρίς τη θέλησή της.